Πολλέ ειδήσει προέκυψαν από τι κοινέ δηλώσει του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Σαουδάραβα, ομολογό του. Στο επίκεντρο γενικότερα των συζητήσεων βρέθηκαν οι διμερεί σχέσει σε τομεί οικονομία, επενδύσεων και άμυνα, η συνεργασία σε πλαίσιο διεθνών οργανισμών και η εξέλιξη σε Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή του Κόλπου και Μέση Ανατολή. Ω σημεία ειδικού ενδιαφέροντο των δηλώσεων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κρίνονται τα παρακάτω. 1 πολύ σύντομα στην Αλεξανδρούπολη, Σαουδαραβική αντιπροσωπεία για να εξετάσει ζητήματα επενδύσεων. Εκτίμηση είναι ότι οι επενδύσει τη Σαουδική Αραβία θα περιλαμβάνουν είτε τη δημιουργία υποδομών αποθήκευση πετρελαίου και φυσικού αερίου και στη συνέχεια εξαγωγών, είτε θα αφορούν στην πλειοδότηση τη δημοπράτηση του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη, είτε και στα δύο. δύο. Δημιουργείται Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων τη Σαουδική Αραβία στην Αθήνα, δείγμα τη προσήλωση τη Ελλάδα στην ενίσχυση τη στρατηγική σχέση με το βασίλειο τη Σαουδική Αραβία. Κατά συνέπεια, η συνεργασία Ελλάδα-Σαουδική Αραβία δεν θα έχει μόνο παρόν αλλά και πολύ μέλλον, με επενδύσει που θα φέρουν κέρδη και στην Ελλάδα δημιουργώντα θέσει εργασία. 3. Η Σαουδική Αραβία θα μα στηρίζει στον οργανισμό Ισλαμική Διάσκεψη κόντρα στι απαράδεκτε αιτιάσει τη Τουρκία για την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο, αφού η Τουρκία προσπαθεί να περνάει ψηφίσματα στο υπόψιν οργανισμό κατά τη Ελλάδα, με την επίφαση τη υποτιθέμενη καταπίεση τη μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκη μα, που η Τουρκία έχει βαφτίσει αυθαίρετα ω τουρκική μειονότητα. 4. Υπογράμμισε την έξαρση της τουρκικής Ρητορική, η οποία έχει πάρει διαστάσεις που δεν είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, με διαστρέβλωση της αλήθειας και του δικαίου της θάλασσας, όπου απειλείται με πόλεμο η Ελλάδα αν εφαρμόσει το δικαίωμά τη. Την ίδια ώρα η Τουρκία έχει αντιπαρατάξει έναντι των νησιών μας τον μεγαλύτερο αποβατηγό στο όλο στη Μεσόγειο και παράλληλα απαιτεί από μας να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά μας, δηλαδή να παρετηθούμε. Την ανάγκη Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που του δίνεται για την ενίσχυση των σχέσεών του, υπογράμισε από την πλευρά του ο Υπουργό Εξωτερικών τη Σαουδική Αραβία. Διαβεβαίωσα τον Υπουργό Εξωτερικών ότι ενδιαφερόμαστε για την ενίσχυση των αμυντικών, πολιτιστικών, εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα, ανέφερε, και επισήμανε πω οι δύο υπουργοί μίλησαν για τι οικονομικέ, εμπορικέ σχέσει μεταξύ των δύο χωρών. Και πώ μπορούν να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τι επενδύσει για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που επιθυμούμε και να αντανακλώνται οι πολύ καλέ σχέσει, είπε ο Σαουδάραβα Εξωματούχο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.